Η ίδια η ζωή, χρόνια τώρα, έχει αποδείξει ότι ο δρόμος της κοινής αγροτικής πολιτικής που συναποφασίζεται και υλοποιείται διαχρονικά από όλες τις κυβερνήσεις στη χώρα μας, με κριτήριο ακριβώς την κερδοφορία των εμποριοβιομηχάνων και φυσικά σε συνθήκες μιας αγοράς διεθνοποιημένης, έχει οδηγήσει σε συγκέντρωση της αγροτικής παραγωγής, μεγαλύτερο έλεγχό της από τα μονοπόλια και σε ξεκλήρισμα, και αυτό το λένε τα στοιχεία όλα, ενός σημαντικού αριθμού βιοπαλλεστών αγροτών. 22-23% αγροτικός πληθυσμός, 6% με στόχο, λέει, στη χώρα να φτάσει στο 2-3%. Έτσι λοιπόν, η ΚΑΠ μόνο χειρότερο γίνεται και ανεξάρτητα τις αναθεωρήσεις της που συντελούνται. Το Κομμουνιστικό Κόμμα σταθερά την καταψηφίζει και την πολεμά. Είναι το μοναδικό κόμμα, να θυμίσουμε, που με τους ευρωβουλευτές του καταψήφισε την αναθεώρηση, την πρόσφατη αναθεώρηση, τον Οκτώβριο του 2020. Την ίδια ώρα που Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, Ελληνική Λύση υπερψηφίσανε. Και μάλιστα τονίζαμε ότι αυτή η νέα ΚΑΠ βάζει ακόμα περισσότερα, θα βάλει ακόμα περισσότερα εμπόδια στην επιβίωση των βιοπαλλεστών αγροτών, κτηνοτρόφων και πάει λέγοντας. Έτσι λοιπόν και η νέα ΚΑΠ 23-27 ακριβώς υπηρετεί ευλαβικά αυτή την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την πράσινη μετάβαση, που πολλαπλασιάζει την ενεργειακή φτώχεια, υποχρεώνοντας το λαό μας αλλά και τους λαούς να χρυσοπληρώνουν για τις επενδύσεις των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και για πανάκριβο φυσικό αέριο. Και κυρίαρχη σε αυτή είναι η λογική της εξωστρέφειας που επιβάλλουν ποιοι? Οι επιχειρηματικοί όμιλοι, με στόχο την προώθηση των εξαγωγών αγροτοβιοτροφικών, άλλων προϊόντων αλλά και κεφαλαίων, στο πλαίσιο ενός όλο και πιο οξυμένου διεθνούς ανταγωνισμού. Στόχος, η κερδοφορία. Αντίστοιχα, ο έλεγχος των πρώτων υλών, περιοχών, αγορών, που οδηγεί ακόμα και σε πολέμους, υπεριαλιστικούς πολέμους. Και φυσικά, τροφοδοτώντας τη μεγάλη ακρίβεια στα τρόφιμα. Έτσι λοιπόν η νέα ΚΑΠ έχει φέρει προσαρμογές που πλήττουν άμεσα την πλειοψηφία των βιοπαλλεστών αγροτών, με πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα τις απαιτήσεις για την ένταξή τους στα οικολογικά σχήματα, όπως είναι οι συμβουλές γεωπόνους, οι αλλαγές στα καλλιεργούμενα είδη και στον τρόπο καλλιέργειας, που συνεπάγονται έξοδα ή μείωση στο εισόδημα και άλλα πολλά. Πρόκειται λοιπόν για επιπτώσεις που έχουν ξεσηκώσει θύελλα αντιδράσεων στους αγρότες, από τους αγρότες σε όλες τις χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως και στη χώρα μας. Και μαζί ασφαλώς με τις συμφωνίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για εισαγωγές αγροτικών προϊόντων από τρίτες χώρες, με κριτήριο την εξασφάλιση φθηνών πρώτων υλών για ποιους? Για τους αγρότες, για τους εμποριοβιομήχανους. Γι' αυτός γίνεται όλο το παιχνίδι. Έτσι λοιπόν η λεγόμενη επαναδιαπραγμάτευση της ΚΑΠ 2023-2027 δεν γίνεται με κριτήριο την επιβίωση των βιοπαλλεστών αγροτών. Στο επίκεντρο της βρίσκεται η κερδοφορία ακριβώς των επιχειρηματικών ομίλων. Και η όποια αναπροσαρμογή της που συζητιέται αυτό το διάστημα μετά από τις πανευρωπαϊκές και εδώ στη χώρα μας κινητοποιήσεις των αγροτών και τον αγώνα που δώσανε για την επιβίωσή τους, αναγκάστηκαν σε μια αναπροσαρμογή, και φυσικά αφορά τι για να προσαρμοστεί? Ένας νέος προσωρινός συμβιβασμός ανάμεσα στα αντιτιθέμενα συμφέροντα των ευρωενωσιακών ομίλων. Ο λαός μας έχει πρόσφατη αρνητική πείρα από τέτοιου είδους διαπραγματεύσεις στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και των άλλων υπεριαλιστικών συμμαχιών. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας εμπέζει τους αγρότες και όλο το λαό. Όταν το ακούσαμε ξανά από τον Υπουργό, το ακούγαμε και από τον Νοέμβριο και από τον Δεκέμβριο, όταν ξεκίνησαν τότε οι κινητοποίησεις, εμπέζοντας το λαό ότι ισχυρίζεται ότι αξιοποιεί τις κινητοποίησεις για να φέρει καλά αποτελέσματα στο πλαίσιο των προωθούμενων αλλαγών στην ΚΑΠ. Αντίστοιχα, να θυμίσουμε, έπρεπε και οι κυβερνήσεις, για παράδειγμα του ΣΥΡΙΖΑ και στο παρελθόν, για να προσανατολίσουν και να ενσωματώσουν τη λαϊκή δυσαρέσκεια. Όμως οι βιοπαλλεστές αγρότες στη χώρα μας αντιλαμβάνονται πλέον πολύ καλά ότι οι επιδοτήσεις, για παράδειγμα, που δίνονται όχι μόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και στη ΣΥΠΑ, τη Βραζιλία και αλλού, είναι η άλλη όψη των χαμηλών τιμών που δίνουν οι εμποριοβιομήχανοι στους αγρότες για να εξασφαλίσουν πάθυνες πρώτης ύλης. Δεν είναι δώρο, όπως παρουσιάζεται, ακούστηκε και προηγουμένως εδώ στην αίθουσα. Εξάλλου, τα ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης γεμίζουν από πού? Από την εισφορά κάθε κρατικού προϋπολογισμού. Και να μην ξεχνάμε ότι ο προϋπολογισμός στην Ελλάδα
που ψηφίστηκε το Δεκέμβριο για το 2024 προβλέπει 95% έσοδα από τους εργαζόμενους, τους επαγγελματίες, τους αγρότες, τους αυτοαποσχολούμενους και πάει λέγοντας, και μόνο 5% φορολογία του μεγάλου κεφαλαίου που κατέχει τον τεράστιο πλούτο στη χώρα μας και βγάζει αμύθιτα κέρδη. Έτσι λοιπόν οι βιοπαλαιστές γεωργοί, οι κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι δεν έχουν άλλη διέξοδο από το δρόμο του αγώνα σε κατεύθυνση σύγκρουση με τους αντιπάλους τους, που είναι οι έμποροι, οι τραπεζίτες, οι βιομήχανοι, το κράτος, οι κυβερνήσεις και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είχαν στα συνθήματα στις κινητοποιήσεις τους. Γιατί ξέρουν και έχουν καταλάβει πλέον ποιον έχουν απέναντί τους. Και όπου πήραν την υπόθεση στα χέρια τους, με την οργάνωση μέσα από τους αγροτικούς συλλόγους και τις ομοσπονδίες τους, με την αγωνιστική διεκδίκηση στα μπλόκα του αγώνα και άλλες μορφές, και τον πανελλαδικό συντονισμό τους μέσω της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων, σε συμπόρευση με τον υπόλοιπο λαό, όπου ξεπέρασαν λοιπόν τη λογική των λύσεων από τα πάνω, είχαν και μικρές και μεγαλύτερες νίκες. Και σε αυτή την κατεύθυνση το ΚΚΕ είναι μέσα στην πάλη των βιοπαλαιστών αγροτών στη χώρα μας και δίνει όλες του τις δυνάμεις για, πρώτον, μείωση του κόστους παραγωγής με αφορολόγηση του πετρέλαιου. Η ΚΑΠ δεν το απαγορεύει, αλλά ψηφίσατε τρίτο μνημόνιο. ΣΥΡΙΖΑ, ΑΝΕΛ μαζί τότε κυβέρνηση, Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ. Ναι ή όχι? Ναι. Πλαφόν στο αγροτικό ρεύμα, εξασφάλιση φθηνών λοιπασμάτων και άλλων πρώτων υλών κτλ. Εγγυημένες από το κράτος τιμές. Ναι, στα αγροτικά προϊόντα που να καλύπτουν το κόστος παραγωγής και να εξασφαλίζουν στον αγρότη εισόδημα επιβίωσης. Πλαφόν στις τιμές των ειδών διατροφής στα σούπερ μάρκετ και με κατάργηση του ΦΠΑ στα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης. Αλλαγή του κανονισμού του ΕΛΓΑ, ώστε να αποζημιώνει στο 100% την παραγωγή, το γεωργικό, κτηνοτροφικό και μελισσοκομικό αντίστοιχα κεφάλαιο από όλους τους φυσικούς κινδύνους και όλες τις νόσους. Και άμεση καταβολή των αποζημιώσεων με γενναία αύξηση της χρηματοδότησης του ΕΛΓΑ από τον κρατικό προϋπολογισμό. Πλήρη στελέχωση όλων των κρατικών και γεωτεχνικών υπηρεσιών με το απαραίτητο μόνιμο προσωπικό. Παράλληλα έργα υποδομής και προστασίας της παραγωγής χωρίς επιβαρύνσεις και τέλη για τον αγρότη. Η Θεσσαλία την πλήρωσε και την πληρώνει πανάκριβα την έλλειψη υποδομών, προστασίας, πολιτικής προστασίας, αντιπλημμυρικών έργων και πάει λέγοντας. Αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος σε καλλιέργειες που έχουν απώλεια παραγωγής, καθώς και σε προϊόντα φυτικής και ζωικής παραγωγής που πουλήθηκαν κάτω από το κόστος παραγωγής. Με διάφορες ερωτήσεις και μέσω του κοινοβουλευτικού ελέγχου, όχι μόνο εμείς, και άλλοι συνάδελφοι εδώ και από άλλα κόμματα, αναδεικνύουν αυτή την πλευρά. Αλλά φωνή βόντος. Να μην ισχύσουν οποιασδήποτε μορφής περικοπές στις άμεσες ενισχύσεις. Για παράδειγμα, μεταφορά του στον πυλώνα 2 για αμοιβές ιδιωτών γεωπών κτλ. Και το πρασίνισμα να δοθεί όπως δινόταν μέχρι πέρυσι. Να μην ισχύσουν οι συμφωνίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για εισαγωγές αγροτικών προϊόντων από τρίτες χώρες. Ένα παράδειγμα το συζητήσαμε στην επίκαιρη προχθές, πριν από λίγες μέρες. Μήλα εισαγωγή, ενώ τα μήλα από την Αγία λόγω καθυστέρησης στεβάχθηκαν στα ψυγεία, καθυστέρηση συγκομιδής λόγω των πλημμυρών, παραμένουν στα ψυγεία το 60% της παραγωγής, αλλά την ίδια ώρα εισάγονταν από τρίτες χώρες. Ενώ έχουμε δικιά μας παραγωγή. Και σε αυτή την κατεύθυνση τι έκανε η κυβέρνηση? Τίποτα. Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε. Το ΚΚΕ, το λέμε ξεκάθαρα, μπορεί να κοιτάει τους αγρότες στα μάτια, επειδή είναι το μόνο κόμμα που πήγε κόντρα σε όλες τις εκδοχές των αυταπατών για καλύτερες μέρες, περισσότερα χρήματα, μεγαλύτερες αγορές, μέσα από μια ευρωπαϊκή αγροτική πολιτική. Προειδοποίησε για τις συνέπειες της ΚΑΠ, πρωτοστάτησε στην πάλη να δοθεί οργανωμένη απάντηση από τους γεωπαλαιστές, γεωργούς, κλινοτρόφους, μελισσοκόμους, αλληλείς, αλλά και στην αλληλεγγύη στον δίκαιο αγώνα τους από όλο το λαό που εξουδετερώνει τον κοινωνικό αυτοματισμό των κυβερνήσεων. Προπάντων όμως, οι βιοπαλαιστές ατομική αγροτοπαραγωγή μπορούν να εμπιστεύονται το ΚΚΕ, γιατί με την πολιτική και τη δράση του φωτίζει την προοπτική, την πραγματική διέξοδο από το βάσιμο της επιβίωσης, το άγχος της καθημερινής αναμέτρησης με τους κινδύνους και τις φυσικές καταστροφές, τον βραχνά του εισοδήματος που μικραίνει και του κόστους τους παραγωγής που μεγαλώνει. Με την κοινωνικοποιημένη μεγάλη παραγωγή, το κρατικό εμπόριο, τη συνδεδεμένη συνεταιριστική παραγωγή, μπορεί ο αγροτοπαραγωγός να προστατευτεί από τις καταστροφές, από τις σκληρές συνθήκες της δουλειάς στην Ήπεθρο, να ανέβει συνολικά
το βιωτικό επίπεδο της αγροτικής οικογένειας, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα φθηνά και ποιοτικά τρόφιμα για όλο το λαό. Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.